Πίεση από τον Τεόντοσιτς. Νέα καλή άμυνα, Βάρντα. 9 δεύτερα. Γιάγκλα. Για δύο Γερμανός, το rebound. Θετικό φάουλ από τον Βάρντα. Δύο βολές και είναι δύο βολές για τον Βούισιτς. Ένα από τα καλύτερα σενάρια μπορούσε να φανταστεί ο Ολυμπιακός. Φάουλ από Ράτκο Βάρντα. Σέκεψε βγήκε. Ράτκο Βάρντα. Μάμπο 21. Καθαρά το. Λάθος από τον σέντερ της Πρόκομ. Χωρίς να κυλήσει καν ο χρόνος μπορούν να μπουν δύο εύκολοι πόντοι για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα κάνει ο Κράτης. Πετάει μία ακόμα βολή. Μία ακόμα, δεν ήταν μία ακόμα. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει έχει δύο χαμένες βολές, μία από τον Τζίλτες και μία τώρα από τον Βούισιτς. Αν βάλει τη βολή είναι παιχνίδι δύο κατοχών. Μία στις δύο για τον Κροάτι, 78-73. Ο Ολυμπιακός θα απλώσει την άμυνά του. Γιούιν βλέπετε ότι δεν βιάζεται φυσικά η παιδούχη. Γιούιν περνάει η άμυνα από το Βούισιτς, ευκαιρία στον Ολυμπιακό να τρέξει. Αυτό το τρίποντο αν το βάλει ο Κλέιζα το βάζει στην κατάλληλη στιγμή, 78-76. Να δούμε αν είναι κάλλιο αργά παρά από τον αγώνα. Όπως άμυνα χρυσάφινα αυτή την οποία καλούνται να παίξουν οι ερυθρόλευκοι. Τρίποντο τελικά, 78-76, 32 δεύτερα. Τσίλτρες απέναντι στον Λόγκαν. Τσίλτρες. Λόγκαν δεν ξεκινάει τώρα. Βγαίνει ο Μπουρούσης. 5, 4, 3. Λόγκαν πετάει την μπάλα και μπαίνει. Αυτό είναι ευλογία της τύχης. Δεν είναι φυσικά επιθετική προσπάθεια, αλλά για να περάσει Τσίλτρες χρησιμοποίησε, έκανε καθαρά μεταφορά. Κλέιζα. Παπαλουκάς. Χάνεται πολύς χρόνος, για τρεις ο Βούισιτς, όχι ο Τσίλντρες, το καλάθι ακόμα 2 δεύτερα και 8 δέκατα. Ο Γιάγκλα πρέπει να κάνει την επαναφορά, ο Τσίλντρες κλέβει, δεν περνάει χρόνος, δεν κλέβει την μπάλα. Ακόμα 2 δεύτερα και 1 δέκατο. Φάουλ πολύ γρήγορα το Όντοσιτς, 1 δεύτερο και 6 δέκατα. Τώρα το έχουμε ρέσει πάντως 5 δέκατα, έχει δίκιο ο Σέρβος και δείχνει να γνύφει καταφατικά ο διαιτητής. Να δούμε αν θα μπουν κάποια δέκατα στο ρολόι. Πάντως στην προηγούμενη επίθεση όντως χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Βρέθηκε και ο Βούισιτς να πάρει το τρίποντο. Μια φάση που θύμισε κάτι από τον ημιτελικό στο Παρίσι. Ναι, ναι, Λόγκαν, αν βάλεις δύο βολές, ο αγώνας τελειώνει. Χάνει την πρώτη. 1 δεύτερο και 6 δέκατα. Έχει time out ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει. Έχει έδειξε ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Οπότε το θέμα είναι τι κάνει ο Λόγκαν εδώ. Μπορεί και να τη χάσει. Μπορεί και να τη χάσει για να κυλήσει ο χρόνος. Αλλά τελικά τη βάζει. Οπότε υπάρχει time out. 81-78. Κυρία του Παπαλουκά, δεν μαρκάρουν την πάσα γηπεδούχη. Κλέιζα πατάει για τρεις, κόβεται. Τέλος. Κόβεται από τον Λόγκαν, ήταν δύσκολο να εκτελέσει τόσοι άλλες, πάσα τον βρήκε. Ο Λόγκαν έδιωξε την μπάλα από τα χέρια του Λιθουανού και έτσι οι Πολωνοί έχουν το δικαίωμα να πανηγυρίσουν διότι έκαναν το 2-1 και κατάφεραν έτσι να πάνε τον αγώνα, να πάνε τη σειρά σε έναν ακόμα αγώνα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Έζησαν για να παίξουν ένα ακόμα παιχνίδι Ολυμπιακός, απ' την άλλη παρατείνει την διαμονή του στην Πολωνία. Κάνε κακό παιχνίδι. Να τα λέμε κιόλας, δεν είναι ότι είναι ελληνική ομάδα και λέμε ότι έχασε ο Ολυμπιακός ή νίκησε η Πρόκομα, αλλά επειδή είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, πολύ καλύτερο σύνολο, αυτό το δικό του κακό